Εξιχνιάστηκε η διάρρηξη που είχε διαπραχθεί την 30η προς 31η 12 του 2012 σε οικία της Καβάλας και σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας σε βάρος 17χρονου Έλληνα υπηκόου για κλοπή. Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, προέκυψαν τα στοιχεία του 17χρονου, ο οποίος διέριξε η οικία της Καβάλας και αφαίρεσε από το εσωτερικό της διάφορα χρυσαφικά και ένα κινητό τηλέφωνο. Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα αποσταλεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας. Συνελήφθη στο συνοριακό σημείο διέλευσης εξοχής δράμας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος κάτω νευροκοπίου της αστυνομικής διεύθυνσης δράμας 42χρονος Ελλήνας υπήκος για μεταφορά λαθρέων τσιγάρων. Ειδικότερο, ο δράστης, οδηγώντας μίνι λεωφορείο με βουλγάρικες πινακίδες, μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης εξοχής προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα. Ακολούθως, εντελεχή έλεγχο πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε συνεργασία με το τμήμα συνοριακής φύλαξης κάτω νευροκοπίου, εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη 9.490 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι δεσμοί και φόροι. Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα και τα 9.490 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Ο συλληφτής οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμυλωδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα κάτω νευροκοπίου δράμας. Το πτώμα 62χρονης βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη μπροστά στην οικοδομή της το απόγευμα της Παρασκευής. Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ενεργείται προανάκριση. Συνελήφθησαν στο 28ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού κάτω νευροκοπίου δράμα στη διασταύρωση Βόλακα από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος κάτω νευροκοπίου της αστυνομικής διεύθυνσης δράμας, ένας 46χρονος Ελλήνας υπήκος και ένας 23χρονος Αλλοδαπός υπήκος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από αμέλεια σε δασική έκταση. Συγκεκριμένα, οι δράστες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών, κοπή από συναρμολόγηση μετάλλων σε παλαιό εγκαταλελειμμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, προκάλεσαν από αμέλεια πυρκαγιά σε δασική έκταση της δράμας με αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν 15 στρέμματα δασικής βλάστησης. Οι δράστες αρχικά προσπάθησαν να την κατασβήσουν, πλην όμως δεν τα κατάφεραν και τράπηκαν σε φυγή με ιδιωτικής χρήσης φορτηγά αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών και αναζητήσεων, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος κάτω νευροκοπίου λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν τα παραπάνω οχήματα και συνέλαβαν τους δράστες. Οι συλληφθέντες οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς 52χρονος πρώην ιδιοκτήτης επιχείρησης, καθώς το έχουν βεβαιωθεί χρέη προς το δημόσιο που ανέρχονται σε 1.250.599 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμυλωδικών Αλεξανδρούπολης.